Την Τετάρτη θα γίνει συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εξετάσει τις συμβάσεις του 2010 που έχει υπογραφεί τα υποβρύχια, τα οποία υπέγραψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος όταν το 2010 ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτό έχει προκαλέσει μια αναταραχή στην κυβέρνηση. Προημερών έγινε μια σύσκεψη Βενιζέλου Σαμαρά και μάλιστα κλήθηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Αστουράδας. Το ερώτημα μου είναι, γιατί προκλήθηκε τέτοια αναταραχή στην κυβέρνηση με αφορμή την κατάθεση πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή από το ΣΥΡΙΖΑ? Επίσημη επιβεβαίωση για την σύσκεψη αυτή δεν έχει υπάρξει. Είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Το βέβαιο είναι ότι πράγματι πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει αναταραχή και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ με διαφορετικούς τρόπους και είναι εύλογο. Να διευκρινίσω, να αποσαφηνίσω μάλλον, ότι η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής δεν αναφέρεται πρωτίστως στη σύμβαση, την εκτελεστική σύμβαση του 2010 και στο νόμο 3885, αναφέρεται στο ίδιο το ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι κλειστά, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι και χωρίς εργασία και τα υποβρύχια σαπίζουν και δεν μπορεί να τα παραλάβει στις προθεσμίες και τις ημερομηνίες που έπρεπε. Πόσα υποβρύχια είναι που το ελληνικό πολεμικό ναυτικό? Αυτή τη στιγμή είναι 3+1. 4 υποβρύχια δηλαδή. Είναι, ακόμα είναι αναλάβει ο ελληνικός στρατός. Αυτό είναι το μείζονο σημασίας δημόσιο ζήτημα που αφορά και τις ένοπλες δυνάμεις, το πολεμικό ναυτικό, αφορά την ελληνική οικονομία και την παραγωγική της βάση, αφορά την κοινωνία όλη. Τώρα βέβαια η αναταραχή, είτε με τις ευτελείς, τα ευτελή υπονοούμενα που διαρρέει ως λάσπη στον ανεμιστήρα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Βενιζέλος, είτε η σιωπή της Νέας Δημοκρατίας, είναι αναμενόμενη. Έχουμε στο παρελθόν αλληλοκατηγορίες και τώρα βρίσκονται και οι δύο παρατάξεις, τα δύο κόμματα, μπροστά στην ανάγκη να δώσουν εξηγήσεις γιατί μετά από όλα αυτά ακόμα το αδιέξοδο παραμένει. Ας πάρουμε λοιπόν, αφού το ζήτημα είναι τόσο μεγάλο, ας πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ας μπούμε στην ουσία δηλαδή της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, η σύμβαση του 2010 αποτελεί μεγάλο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο. Ας αρχίσουμε με την οικονομική πλευρά αυτού του σκανδάλου, κατά το ΣΥΡΙΖΑ σκάνδαλο. Θέλω να μάθω ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα. Η οικονομική διάσταση αναφορικά με την τελευταία περίοδο, δηλαδή από το 2010 και δόθε, όταν συγκροτήθηκε αυτή η νέα συμφωνία και επικυρώθηκε με νόμο με τον 3885, το ελληνικό δημόσιο, πέραν των όσων είχε καταβάλει χωρίς να έχει την αντίστοιχη πρόοδο των εργασιών και την παραλαβή των υποβρυχίων, πάνω από 2 δις, κατέβαλε 128,5 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Αρχιμίδης, 132 και περισσότερα για το πρόγραμμα Ποσειδώνας και άλλα 102 εκατομμύρια για πρόσθετα υλικά. Το πρόγραμμα Ποσειδώνας δεν προχώρησε καθόλου. Τι ήταν αυτό το πρόγραμμα, τι αφορούσε? Αφορούσε την ανακατασκευή και εξυγχρονισμό ενός παλαιότερου υποβρυχίου. Δηλαδή εννοείς ότι κατέβαλε το ελληνικό δημόσιο 132 εκατομμύρια και δεν προχώρησε καθόλου αυτό που κατέβαλε? Καθόλου. Δηλαδή προπλήρωσε κάτι που δεν έχει παραλάβει? Δεν έχει καν προχωρήσει. Τα πρόσθετα υλικά δεν παρελήφθησαν και κανείς δεν ξέρει τίποτα και τα 3 υποβρύχια του προγράμματος Αρχιμίδης σκουριάζουν στο Σκαραμαγκά. Δηλαδή εννοείς, για να βάλουμε τη συνολική ζημία η οποία έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο, μέχρι το 2010 υπήρχε ζημία ήδη 2 δισεκατομμύρια και από εκεί και πέρα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που κυλές. Έτσι είναι, αλλά πριν φτάσουμε στη ζημία έχουμε να ελέγξουμε γιατί συμβάσεις που υπογράφει το ελληνικό δημόσιο και μάλιστα τις καλύπτει και με νόμο, με ισχύ νόμου, δεν εκτελούνται
με έναν τρόπο επωφελή για το ελληνικό δημόσιο. Σε αυτή την υπόθεση, εκτός από το οικονομικό μέρος, υπάρχει και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Κάποιος υπέγραψε τις συμβάσεις. Αυτές είναι ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις συμβάσεις που υπέγραψε το 2010? Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ο Βενιζέλος, βέβαια, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το παραδεχτούμε, παρέλαβε μία σύμβαση που είχε καταγγελθεί και ένα κουβάρι πολύ μπερδεμένο. Χρησιμοποίησε τα ίδια υλικά όμως, όχι για να λύσει το κουβάρι, αλλά για να δώσει νέα, να οδηγήσει σε αναπαραγωγή των ίδιων παθογενειών. Αποτέλεσμα, τα ελληνικά ναυπηγεία ανατέθηκαν σε μια επιχείρηση, τον κύριο Σάφα, ο οποίος δεν διέθετε ούτε κεφάλαια, ούτε τεχνογνωσία, ούτε κανένα τρόπο που να εγγυάται στο ελληνικό δημόσιο ότι μπορεί πραγματικά να εκτελέσει το έργο και να το προωθήσει. Και έγιναν οι Γερμανοί υπεργολάβοι με δική τους εσωτερική συμφωνία των Γερμανών και του Σάφα. Το ελληνικό δημόσιο από αυτή τη σύμβαση Βενιζέλου δεν είχε καμία εγγύηση ότι μπορούσε να ελέγξει και να παρέμβει στην εκτέλεση της παραγγελίας που έδιναν οι ένοπλες δυνάμεις στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό για την κατασκευή των υποβρυχίων. Τα χρήματα που καταβλήθηκαν στην πραγματικότητα χωρίς τις εγγυήσεις, ακόμα και που η ίδια η συμφωνία του ίδιου του κ. Βενιζέλου προέβλεπε. Και αυτό είναι προς διερεύνηση. Πέρα από αυτό, η Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος ο σημερινός Πρωθυπουργός, συγκρότησε επιτροπή ήδη όταν ήταν τρικομματική η κυβέρνηση, την Νέα Επιτροπή με πρόεδρο τον κ. Αναστασόπουλο, πρώην πρόεδρο του ΟΛΠΟ, όταν ιδιωτικοποιήθηκε το λιμάνι του Πειραιά και δόθηκε στην Κόσκο, για να μελετήσει τις λύσεις, και υποσχέθηκε λύση στην υπόθεση των ναυπηγείων και των υποβρυχίων μέχρι 31 12 του 12. Έκτοτε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με διαδοχικούς υπουργούς δεν έχει καταφέρει να δώσει λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Εάν λοιπόν δεν επέμβει η Βουλή, ποιος θα επέμβει σε αυτή τη συγκυρία για να δοθούν πραγματικές λύσεις, για να ξαναλειτουργήσουν τα ναυπηγεία, για να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, για να παραλυθούν τα υποβρύχια και για να ελεγχθούν βέβαια και οι ευθύνες, προφανώς. Ωστόσο, ο Βενιζέλος και επίσημα η Νέα Δημοκρατία, γιατί οι βουλευτές της δυσανασχετούν που πάλι φορτώνονται τον κύριο Βενιζέλο στην πλάτη τους, ισχυρίζονται αντιεπιτίθεται ότι έχουν κάποια επιχειρήματα στα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση που καταθέτει στη Βουλή υπερασπίζεται τις αμαρτωλές παλιές συμβάσεις. Και επιπλέον ισχυρίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμενος και ζητώντας τα αντισταθμιστικά ωφέλη της παλιάς σύμβασης, ουσιαστικά υπερασπίζεται τον τρόπο με τον οποίο περνάγαν τα λαδώματα σε υπουργούς, υφυπουργούς, ο Άκης Τσοχατόπουλος είναι πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Τι απαντάτε σε αυτά? Για λεφτά, ας τα ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από πολύ παλιά, δηλαδή έχει πάρει θέση πολύ καθαρή πριν από το 2000. Ο Παναγιώτης Ελαφαζάνης, από τον παλιό συνασπισμό, και στη συνέχεια όλοι μας έχουμε μία σταθερή θέση, ότι οι συμβάσεις Τσοχατζόπουλου και η διαχείριση όλων των υπουργών σε όλες τις διαδοχικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ήταν καταστροφικές για τα συμφέροντα του πολεμικού ναυτικού και του ελληνικού δημοσίου. Σε αυτήν τη στάση μας έχουμε δείγματα γραφής και στις επιτροπές που συμμετείχαμε και στις ερωτήσεις που καταθέσαμε και στις διαδηλώσεις που συμμετείχαμε και σε όλες μας τις παρεμβάσεις. Ο κύριος Βενιζέλος, αν δεν κάνω λάθος, είχε υπερασπιστεί τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Ο κύριος Βενιζέλος είχε υπερασπιστεί τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ήταν υπουργός ανάπτυξης, κέρια θέση σε μία από τις περιόδους που ιδιωτικοποιήθηκαν τα ναυπηγεία και τα ανέλαβαν οι Γερμανοί. Έχει
σειρά κοινής πορείας για όλα αυτά τα... Βέβαια δεν είχε τότε την άμεση ευθύνη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ή πριν από το ΣΥΡΙΖΑ ο συνασπισμός ή οποιασδήποτε άλλες πολιτικές δυνάμεις που τώρα συλλειτουργούν στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, τι σχέση μπορεί να έχουμε με τον Τζοχαντζόπουλο, με τις συμβάσεις αυτές, με όλα αυτά. Αυτά είναι πανικόβλητη προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση ο κ. Βενιζέλος, κυρίως για δικούς του εσωτερικούς λόγους, για την δική του εσωκομματική συνοχή. Και βέβαια, στα ζητήματα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, αυτά είναι τα αλφα-ωμέγα, τα οποία συνοδεύουν συνήθως τις συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων, συνόδευαν. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ έγκαιρα πολλά χρόνια τώρα και διαρκώς έχει καταγγείλει ότι πράγματι εκεί γίνεται η μεγάλη συναλλαγή και η μεγάλη ρεμούλα. Και το κόστος των συμβάσεων μεγαλώνει, των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και μέσα από το διάβλο αυτό διοχετεύονται κατά κανόνα οι μίζες και οι συναλλαγές. Δεν το λέμε εμείς αυτό, το έχουν πει και επίσημες εκθέσεις, το έχουν αναδείξει και οι επιτροπές οι προηγούμενες και όλα αυτά, παρά που το γεγονός ότι συγκροτήθηκαν με τον τρόπο ώστε να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ο κ. Βενιζέλος όμως, ακριβώς με αυτό το επιχείρημα, με το οποίο συμφωνήσαμε, ότι τα αλφα-ωμέγα θέλουν τομή, μεγάλη τομή, ψήφισε ένα νόμο, τον 3883, του, πριν από τον 3885, mm-hmm. τον 3882. Ο οποίος προέβλεπε τι? Όπου προέβλεπε ότι για να μην τρέχουμε στα δικαστήρια και ζητάμε ποινικές ρήτρες από όλες τις εταιρείες που δεν είχαν κατασκευάσει, δεν είχαν ανταποκριθεί και δεν είχαν αποδώσει στο ελληνικό δημόσιο τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, θα κάνει νέα διαπραγμάτευση και θα κάνει τα αντισταθμιστικά ωφελήματα νέου τύπου για να καλέσει όλες αυτές τις εταιρείες που χρωστούσαν στο ελληνικό δημόσιο να εκτελέσουν με νέους όρους πια τις υποχρεώσεις τους. Και τι έκανε? Χρειαζόταν να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση. Ο κ. Βενιζέλος δεν την εξέδωσε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέει είναι ότι υπάρχουν εταιρείες, επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η ΧΑΝΤΕΒΕ, η γερμανική, στα ναυπηγεία, αλλά και για πολλά άλλα εξοπλιστικά προγράμματα που χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο. Και πρέπει το ελληνικό δημόσιο να τα διεκδικήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Έστω με τον νόμο Βενιζέλου. Πρέπει να εκδοθεί λοιπόν αυτή η υπουργική απόφαση και να διεκδικηθούν. Και γιατί δεν έχει εκδοθεί μέχρι τώρα? Τι σχέση λοιπόν, αυτό ρωτήστε τον κύριο Βενιζέλο και τους επόμενους υπουργούς. Τι σχέση έχει λοιπόν η απέτηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ για να υπερασπιστούμε το ελληνικό δημόσιο με συναλλαγή δική μας με οφσετάδες, γιατί έτσι λέγονται αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Ωραία. Πάλι ερχόταν στην υπερασπιστική γραμμή του Βενιζέλου και της κυβέρνησης. Λέει ο Βενιζέλος ότι τον στοχοποιείται προσωπικά, ενώ εμπλέκονται και άλλοι υπουργοί στην ιστορία των υποβρυχίων, και επιπλέον μια από τις βασικές κατηγορίες προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευνοεί τα ναυπηγεία Ελευσίνα, γιατί έχει Ελευσίνας, γιατί έχει κάποια ειδική σχέση με τον κύριο Ταβουλάρη, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της Ελευσίνας και των ναυπηγείων της Σύρου. Έχετε κάποια σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι θα ακούσουμε ακόμα? Για να αποφύγουμε, για να αποφύγει ο κ. Βενιζέλος, η παράταξή του, αλλά και όλο το κυβερνητικό πλέγμα, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση από τη Βουλή της διερεύνησης της υπόθεσης. Γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτό θέλουν να κάνουν. Είναι προσφυλής μέθοδος του κ. Βενιζέλου να πετάει την μπάλα στην εξέδρα και να ανακαλύπτει οτιδήποτε. Δεν θα τον ακολουθήσουμε. Πράγματι, τα ναυπηγεία Ελευσίνας είναι επιχείρηση ανταγωνιστική στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και στην επιχείρηση αυτή και στον ιδιοκτήτη της, τον κύριο Ταβουλάρη, οφείλεται η καταγγελία εναντίον των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με βάση την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλει ένα πρόστιμο. Α, ναι. Βεβαίως.
για την στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, γιατί αποδέχτηκαν κρατική ενίσχυση και ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιστροφή της. Και αυτό είναι ένα επίσης τεράστιο θέμα που και αυτό προτείνουμε στην πρότασή μας, να διερευνηθεί πώς και τι και με ποιους όρους θα αντιμετωπιστεί και ποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Ο Σταβουλάρης είναι πολιτικός φίλος του κυρίου Σαμαρά. Α. Την εποχή της πολιτικής άνοιξης. Μάλιστα. Πρόσφατα, με συνεργασία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υπό την ομπρέλα των πιο υπεύθυνων παραγόντων της κυβέρνησης, προωθήθηκαν κάποιες τροπολογίες προμηνών για να διευκολυνθεί ο κ. Σταβουλάρης και η επιχείρηση σε συνέχιση του έργου κατασκευής τορπιλακάρωτων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό ήταν μια ρύθμιση εξαιρετικά ευνοϊκή και καθόλου χωρίς και καθόλου δεν εξασφάλιζε εγγυήσεις ότι θα μπορούσε να έχει πραγματική συνέπεια. Απέφευγε δε τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είπε, επειδή θέλουμε να συνεχίσει η λειτουργία των ναυπηγείων Ελευσίνας, καταθέτουμε μια άλλη τροπολογία που εξασφαλίζει και τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου και τους εργαζόμενους κυρίως, ότι θα πάρουν τα χρήματά τους. Και ρητά και κατηγορηματικά θα ήταν δεσμευτικό αυτό και δεν θα απολυθεί κανείς. Και γι' αυτό τελικά, επειδή καταθέσαμε δική μας τροπολογία, ψηφίσαμε παρόν και μας κατάγγειλαν οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ρήγας, και στην Ελευσίνα και στη Σύρο, γιατί η ίδια η επιχείρηση είναι τα δύο ναυπηγεία, ότι δεν συμπονάμε τους εργαζόμενους και ότι θέλουμε να κλείσουν τα ναυπηγεία. Τώρα, αυτό που εκείνοι υπερασπίστηκαν το αντιστρέφουν και μας λένε ότι εμείς είμαστε υπερασπιστές του επιχειρηματία φίλου του κυρίου Πρωθυπουργού. Πρόκειται για τρέλα. Αλλά στην τρέλα αυτή απαντάμε μεν, αλλά δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Γιατί εμείς θέλουμε η πρότασή μας που τα περιλαμβάνει όλα και δεν αφήνει τίποτα έξω και επίσης δεν αφήνει έξω τον έλεγχο όλων των υπουργών που διαχειρίστηκαν σε όλες τις περιόδους την υπόθεση των ναυπηγείων και των υποβρυχίων, αυτή η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει. Δεν θα παρασυρθούμε εμείς στο να συζητάμε για τη λάσπη που ρίχνει ο κ. Βενιζέλος. Η υπόθεση των υποβρυχίων, αλλά και γενικότερα οι προμήθειες οπλικών συστημάτων από τον ελληνικό στρατό, κατά καιρούς βγάζουν διάφορα πράγματα και έχουν να κάνουν με την έλλειψη παντελώς οποιασδήποτε δημοκρατικού ελέγχου στις προμήθειες των οπλικών συστημάτων. Με τη δικαιολογία ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ευαίσθητος τομέας, ότι δηλαδή δεν πρέπει να γίνεται και πολύς έλεγχος, γιατί άπτεται σε συστήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής σημασίας κτλ. Αυτό το έλλειμμα διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει σε περίπτωση που κυβερνήσει? Τώρα πια νομίζω ότι κανείς δεν υπερασπίζεται επιχειρήματα για τον περιορισμό του ελέγχου. Ούτε οι ένοπλες δυνάμεις, ούτε οι στρατιωτικοί, ούτε κανείς. Γιατί ακριβώς τα πράγματα έχουν αναδειχθεί από όλες τις πλευρές, ο ανταγωνισμός συμφερόντων είναι τεράστιος και δεν υπάρχει καμία χώρα που τουλάχιστον θεσμικά να μην επιχειρεί διαρκώς να ενισχύσει εκείνους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο των εξοπλισμών, ειδικά εκτός από όλες τις δημόσιες δαπάνες, ειδικά για τα εξοπλιστικά προγράμματα που λέω και πάλι είναι πεδίο τεράστιων ανταγωνισμών και τεράστιων συμφερόντων. Η ενίσχυση λοιπόν του δημοκρατικού ελέγχου των προμηθειών γενικά στις ένοπλες δυνάμεις και των συμβάσεων είναι υπερώριμο αίτημα και της ελληνικής κοινωνίας και των ενόπλων δυνάμεων. Και από αυτή την άποψη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει πίσω σε αυτό. Το ζητά, το έχει ζητήσει με πολλούς τρόπους, με παρεμβάσεις στην
και έγραφε γραπτές παρεμβάσεις και αιτήματα στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. Έχει ζητήσει διαφανή σχεδιασμό και συνολικό πρόγραμμα, όπως προβλέπεται από τον νόμο, για την διαδικασία υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων, και έχει ζητήσει και ενίσχυση της Βουλής και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών για τον έλεγχο των δαπανών και των προμηθειών. Από αυτή την άποψη μπορεί να θεσμοθετήσει κανείς πάρα πολλές λύσεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι να ανταποκριθεί στο επίγον αίτημα της εποχής μας, που είναι όχι πια αδιαφάνεια με οποιοδήποτε πρόσημο. Σε όλη αυτή την υπόθεση των υποβρυχίων και των προμηθειών του στρατού, στο κέντρο αυτή τη στιγμή είναι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ενώ τα ελληνικά ναυπηγεία ΑΕ έχουν τη μεγαλύτερη δεξαμενή της Μεσογείου, αυτή τη στιγμή δυστυχώς σχημάζουν, οι εργαζόμενοι είναι μήνες απλήρωτοι, ενώ 120 από αυτούς έχουν πεταχθεί στον δρόμο. Θα ήθελα να μου πεις τις αιτίες που συμβαίνει αυτό. Είμαστε σε μια εποχή που μυθοποιείται η αποκρατικοποίηση και η ανάγκη ιδιωτικοποιήσεων. Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ιδιωτικοποιήθηκαν και η ιδιωτικοποίηση αυτή σήμανε και την καταστροφή τους. Γιατί? Σε αναλογία, υπάρχουν αναλογίες και για τα ναυπηγεία Ελευσίνες, και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ενιαίο δημόσιο φορέα ναυπηγικής βιομηχανίας. Γιατί ιδιωτικοποίηση σήμανε η καταστροφή τους? Οι Γέρμανοι είχαν ανταγωνιστικά συμφέροντα με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Τα ναυπηγεία του Κιέλου, η ThyssenKrupp, είχαν σχέδιο ηγεμόνευσης στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Οι κινήσεις εκείνης της περίοδου εξαγοράς, με όρους δεν είναι τις παρούσεις, να το επαναφέρουμε, εξαιρετικά ευνοϊκούς και με σίγουρη παραγγελία, ήταν κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την εξουθένωση κάθε ανταγωνιστικής παραγωγικής μονάδας σε άλλες χώρες, ώστε να μείνει η Γερμανία ικανή να ηγεμονεύσει στον τομέα αυτό. Δηλαδή κοινώς ισχυρίζεσαι ότι παραδόθηκαν τα ναυπηγεία στους ανταγωνιστές τους. Απολύτως. Απολύτως. Αντί να διαφυλαχθεί, βεβαίως όχι αλλά Πασόκ ή αλλά Νέα Δημοκρατία, όπως απετέλεσαν και εκείνη την περίοδο τα ναυπηγεία υπό δημόσιο έλεγχο πηγή σκανδάλων, θα μπορούσαν να ανασυγκροτηθούν, να αναδιοργανωθούν, να εξυγειανθούν και να μπουν σε ένα πρόγραμμα πραγματικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αντί γι' αυτό επελέγει η λύση που περιέγραψε. Και μάλιστα με σίγουρες παραγγελίες, τις παραγγελίες του ελληνικού στρατού. Δηλαδή και ιδιωτικοποιήθηκαν και το ελληνικό δημόσιο πάρον. Ακριβώς. Φορτώθηκε τα κέρδη του Γερμανού. Από αυτήν την άποψη, γιατί έχει να πάρουμε δε υπόψη ότι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά δεν είναι απλώς μια πολύ μεγάλη παραγωγική μονάδα, και όπως σωστά το είπατε, η μεγαλύτερη δεξαμενή της Μεσογείου, αλλά είναι και το κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας για όλη την ναυπηγοεπισκευή, που δίνει δουλειά σε πληθώρα άλλων μικρότερων επιχειρήσεων που δορυφορικά κινούνται γύρω από αυτή την παραγωγική δραστηριότητα. Επομένως, καταραίοντας τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, καταραίει όλη η ναυπηγική βιομηχανία. Μικρή, μεσαία, περιφερειακή, οτιδήποτε. Και σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό χρειάζονται γενναίες τομές για να φύγουμε από αυτό και να περάσουμε σε μια πραγματικά διαδικασία ανασυγκρότησης. Είδα λοιπόν να σε ρωτήσω, μια και το έφερε στο θέμα, πώς θα γίνει η παραγωγική ανασυγκρότηση. Μίλησες για δημόσια φορέα, αλλά θα σου έλεγε κάποιος ότι ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, τα ναυπηγεία μεταφέρονται προς την Ασία, οι Έλληνες εφοπλιστές εκεί κατασκευάζουν τα πλοία τους, και επομένως ποια είναι η προοπτική αυτής της παραγωγικής ανασυγκρότησης των ναυπηγείων?
Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό με την Ασία, με την Κίνα, την Κορέα, την Ιαπωνία, η Τουρκία έχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων πολύ φιλόδοξο, και άλλες χώρες της Αδριατικής επίσης και αναπτύσσονται προς αυτή την κατεύθυνση. Πράγματι, ο διεθνής καταμερισμός μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούν τα ελληνικά ναυπηγεία να ανταγωνιστούν τα ναυπηγεία της Κορέας ή της Κίνας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούν να έχουν μια αξιόπιστη και σημαντική για την ελληνική οικονομία δραστηριότητα και στον τομέα της κατασκευής, κυρίως όμως στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής. Και από αυτή την άποψη τέτοια επιχειρήματα δεν είναι βάσιμα. Υπάρχει χώρος για μια ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, η οποία μεταξύ πολλών άλλων πλεονεκτημάτων που έχει, η θέση μας, η παράδοση, η τεχνοδομή που υπάρχει, έχουμε και το τεράστιο πλεονέκτημα που σιγά σιγά όμως χάνεται, και είναι ένα έγκλημα αυτό, της τεχνογνωσίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι στην ναυπηγική βιομηχανία είναι εκπαιδευμένοι, είτε τεχνικοί, είτε επιστήμονες, είτε σε άλλες ειδικότητες, που αυτό αποτελεί ένα πλούτο που για να τον κατακτήσει μια χώρα πρέπει να περάσουν δεκαετίες, και εμείς τον έχουμε και τον χάνουμε. Αυτά λοιπόν τα πλεονεκτήματα δεν τα αφήνεις να χαθούν. Τα διασώζεις πάση θυσία. Εκ μέρους της νοσηλευτικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή Δρίτσα, για τη συνέντευξη που μας έδωσες. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά.